1-18-602 και 210-41-18-640. g.barlas@papakipiradio.com η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Ένα περιοδικό θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, το Ψυχής Δρόμη, τεύχος 15. Και επιλέξαμε ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, όχι και τόσο εξειδικευμένο όσο αρχικά φαίνεται, μιλώντας στα παιδιά για την ομοφιλοφιλία. Θυμίζουμε ότι όταν χρησιμοποιούμε περιοδικά διαλέγουμε αυτό το οποίο θεωρούμε καλό και φέρουμε την ευθύνη ασφαλώς για ό,τι διαβάζουμε, όχι όμως για όλα τα θέματα του περιοδικού, το οποίο έχει ασφαλώς πολύ ενδιαφέροντα θέματα, αλλά δεν τα έχουμε εξετάσει όλα, δεν τα έχουμε μελετήσει και επομένως δεν μπορούμε να πούμε κάτι για αυτά. Αλλά μόνο για αυτό το οποίο επιλέξαμε. Ζούμε σε μια εποχή όπου τα θέματα τα σχετικά με την ερωτική σεξουαλική ζωή δεν κρύβονται. Δεν ντρέπεται κανείς όχι μόνο να συζητήσει για αυτά, αλλά και να δημοσιοποιήσει τις πλέον απόκριφες προσωπικές του στιγμές. Σε αυτή την εποχή και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε να ακούμε και να μιλάμε για τα θέματα αυτά, υποστηρίζοντας τις χριστιανικές μας πεποιθήσεις, διαχωρίζοντας τις απόψεις μας και πεποιθήσεις μας αυτές από τις αντίστοιχες απόψεις του κόσμου, αλλά πρέπει αλίμονο να ξέρουμε να διαλεγόμαστε, να σεβόμαστε τους άλλους, έτσι ώστε ή δυνατόν και να τους επηρεάσουμε. Μείνετε κοντά μας λοιπόν για την επόμενη ώρα περίπου. Πρόκειται για μία απομαγνητοφωνημένη ραδιοφωνική εκπομπή. Καλεσμένος είναι ο Φίλιππος Μαμαλάκης, ορθόδοξος θεολόγος και ψυχολόγος. Ένα κείμενο που, όπως είπαμε, έχει ως τίτλο «Μιλώντας στα παιδιά για την ομοφιλοφιλία», το οποίο όμως μιλάει ουσιαστικά για τις σχέσεις που καλούμαστε να κάνουμε οι χριστιανοί με τους άλλους ανθρώπους και έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τον χριστιανικό γάμο. Εννοείται ότι και για τον αρθρογράφο και για μας η ομοφιλοφιλία είναι μια αμαρτία. Είναι κάτι δηλαδή που εμποδίζει τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί, να σωθεί, να γίνει σώος. Και επ' αυτού δεν τίθεται καμία συζήτηση για μας τους χριστιανούς. Πώς αντιμετωπίζουμε όμως τους ομοφιλόφιλους και πώς μιλάμε στους άλλους ανθρώπους και μάλιστα στα παιδιά μας για την ομοφιλοφιλία? Πώς θα μας φαινόταν ένα δικό μας παιδί ήταν ή είχε τάσεις ομοφιλοφιλικές? Ο Φίλιππος Μαμαλάκης μεταξύ άλλων λέει ότι δεν πρέπει να ταυτίζουμε κανέναν άνθρωπο με τις σεξουαλικές του, ας πούμε, προτιμήσεις ή θα λέγαμε εμείς με οποιαδήποτε άλλη αμαρτία ή πάθος που έχει. Κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπο, είναι η δημιουργία του Θεού και όπως ένας άνθρωπος μπορεί να λέει ψέματα, είναι κακό να τον λέμε ψεύτη, λες και μόνο αυτό κάνει, έτσι και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τάσεις ομοφιλοφιλικές είναι κακό να τον λέμε ομοφιλόφιλο, ταυτίζοντας δηλαδή όλη την προσωπικότητά του με το συγκεκριμένο πάθος, τη συγκεκριμένη αμαρτία. Και εκείνο που λέει επίσης και τονίζει ιδιαιτέρως ο Φίλιππος Μαμαλάκης είναι ότι η Εκκλησία δεν ευλογεί γάμους ομοφιλοφίλων, γιατί εκείνο το οποίο επιδιώκει ο γάμος, ο εν Χριστώ γάμος, είναι η ένωση δύο διαφορετικών φύλων, του άντρα και της γυναίκας. Αυτά τα δύο φύλλα έφτιαξε ο Θεός και αυτούς, τον Αδάμ και την Εύα, ένωσε εξ υπαρχής στον Παράδεισο. Είναι αδύνατον λοιπόν να μιλάμε για χριστιανικό γάμο μεταξύ δύο ανδρών ή μεταξύ δύο γυναικών.
Αυτά για να μας φύγει η απορία, αν υπήρχε τέτοια απορία, για το αν η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία ή όχι. Για μας τους χριστιανούς είπαμε ότι είναι, αλλά πρέπει να μάθουμε να καταδικάζουμε την αμαρτία και όχι τους αμαρτωλούς. Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Αρχαία πίστη». Είμαι υπεύθυνος λειτουργίας στο Ancient Faith Radio, «Αρχαία πίστη», ωραίος τίτλος, και σήμερα θα μιλήσω με τον διδάκτορα Φίλιππο Μαμαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή ποιμαντικής στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης. Ο δόκτορ Μαμαλάκης ασχολείται με την Ορθόδοξη ποιμαντική θεολογία, με θέματα που αφορούν το γάμο, την οικογένεια και τους γονείς. Ασχολείται επίσης με τις σύγχρονες θεωρίες για την ψυχική υγεία, την έρευνα και την πρακτική, καθώς και με την Ορθόδοξη θεολογία. Έχει εκδώσει διάφορα άρθρα σχετικά με τους ψυχοθεραπευτές και το εκκλησίασμα, έχει εργαστεί με ζευγάρια που προσπαθούν να ξεπεράσουν το πρόβλημα της συζυγικής απιστίας και έχει ασχοληθεί με την Ορθόδοξη συμβουλευτική συζύγων. Έχει κάνει πολυάριθμες ομιλίες και σεμινάρια για το γάμο, την οικογενειακή ζωή, τη γονεϊκότητα και την Ορθόδοξη θεώρηση της ψυχικής υγείας. Κυρία Μαμαλάκη, καλώς ήλθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Νόμιζα πως μέσα σε όλα όσα αναφέρατε θα λέγατε επίσης πως είμαι πατέρας 7 παιδιών, μιας και μας αφορά άμεσα για το ζήτημα που πρόκειται να θίξουμε. Τα παιδιά μου ξεκινούν από την ηλικία των 8 και φτάνουν μέχρι το πανεπιστήμιο. Και πιστέψτε με, ακριβώς επειδή ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο, θέτουν πολλές ερωτήσεις για όλα όσα βλέπουν να συμβαίνουν γύρω τους. Ο δημοσιογράφος. Ακριβώς. Ήθελα να πω ότι ένα από τα πιο περίπλοκα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν στις μέρες μας οι Ορθόδοξοι γονείς είναι αυτό της ομοφιλοφιλίας. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τις ομόφιλες επιθυμίες και σχέσεις και πώς θα το κάνουμε αυτό με ευαισθησία και λεπτότητα, αλλά ταυτόχρονα και με την ειλικρίνεια που απαιτεί ένα τέτοιο ζήτημα. Έχοντας αυτά τα ερωτήματα στο μυαλό μου, ήρθαμε σε επαφή ο Φίλιππος Μαμαλάκης και εγώ μέσω της Διευθύντριας του Παραρτήματος Χριστιανικής Εκπαίδευσης που ανήκει στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Θα έχετε ίσως ακούσει τη φωνή της σε κάποια από τις αναμεταδόσεις μας από το Ορθόδοξο Ινστιτούτο, στις συνάξεις που γίνονται κάθε φθινόπωρο στο Antiochian Village, κοντά στην Πενσιλβάνια. Η Κάρολ παρέχει με ενθουσιασμό στις οικογένειες τα απαραίτητα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις πολιτισμικές διαφορές. Εμείς οφείλουμε με τη σειρά μας να τη βοηθήσουμε από εδώ, συζητώντας για το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας. Πρωτού λοιπόν ξεκινήσουμε, κύριε Μαμαλάκη, υπάρχει κάποιο είδος εισαγωγής που θα μπορούσατε να κάνετε για το πώς μιλάμε στα παιδιά μας για αυτά τα ζητήματα? Φίλιππος Μαμαλάκης. Ξέρετε, σκέφτομαι τα παιδιά μου τα οποία ζουν στον κόσμο του σήμερα, βλέπουν πολλά και διάφορα στην τηλεόραση, ακούνε ένα σωρό να λέγονται γύρω τους. Κυκλοφορούν στον κόσμο και βλέπουν ανθρώπους, γεννιούνται πολλά ερωτήματα μέσα τους και τούτο είναι φυσιολογικό να συμβαίνει. Ως πατέρας θέλω να τα βοηθήσω να βλέπουν και να κατανοούν. Χαίρομαι λοιπόν για τη συζήτηση που κάνω μαζί σας και για το θέμα που πρόκειται να αναπτύξουμε. Πώς να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα στα παιδιά με ειλικρίνεια και ευαισθησία. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό. Δημοσιογράφος. Κατανοώ όσα λέτε, γιατί αντιμετωπίζω τις ίδιες δυσκολίες με τη μεγαλύτερη κόρη μου.
Είναι μόνο 12 χρονών και όμως έχει πολλές φορές επιστρέψει στο σπίτι, μιλώντας μου για κάποιον μαθητή ο οποίος έχει ήδη αυτοπροσδιοριστεί ως ομοφιλόφιλος και η ίδια θέλει να μάθει τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί σε αυτό το μαθητή. Πώς μιλάμε λοιπόν στα παιδιά μας για το τι συμβαίνει, όχι γενικά και θεωρητικά, αλλά συγκεκριμένα για την ομοφιλοφιλία? Ερωτήσεις που παλιότερα δεν επρόκειτο να τεθούν στους γονείς, τώρα μπορεί να τις εξαγορεύσει κάποιος μικρός ή κάποια μικρή, γιος μας ή κόρη μας, και επομένως πρέπει να μάθουμε να απαντάμε, και για να μάθουμε να απαντάμε πρέπει να γνωρίζουμε μερικά πράγματα, έτσι ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και ευγενείς. Φίλιππος Μαμαλάκης. Τα παιδιά μας εκτίθενται σε διάφορα πράγματα, επομένως η απάντηση στο πώς μιλάμε στα παιδιά μας για όσα βλέπουν εξαρτάται από την ηλικία τους, διότι θέλουμε οι απαντήσεις να είναι οι κατάλληλες για την ηλικία τους. Θέλουμε να απαντάμε στις συγκεκριμένες ερωτήσεις τους και όχι να αναρωτιόμαστε, «Ω Θεέ μου, η ερώτησή τους είναι βαθύτατα θεολογική ή όχι? Ακούσαν κάτι και θέλουν απλά να καταλάβουν τι είναι? Είδαν κάτι στην τηλεόραση? Είχαν κάποιο φίλο που τους δήλωσε ότι είναι ομοφιλόφιλος?» Η κόρη μου έχει έναν καθηγητή που είναι υπέρ αυτής της ιδεολογίας και ξαφνικά συνειδητοποιεί πως η Εκκλησία δεν έχει την ίδια άποψη με όσα μας λέει ο καθηγητής. Επομένως, το πρώτο πράγμα που εξετάζουμε όταν πρέπει να απαντήσουμε τέτοιες ερωτήσεις είναι η ηλικία τους. Το δεύτερο πράγμα που θα πρέπει να εξετάζουμε είναι γιατί ρωτάνε. Ρωτάνε για τους εαυτούς τους? Ρωτάνε για τις δικές τους τάσεις και επιθυμίες? Ή έχουν κάποιο κοντινό τους φίλο και νιώθουν σύγχυση κάποιον που συνάντησαν? Θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι όταν ρωτάνε. Παρόλο που οι ερωτήσεις αυτές είναι δύσκολες και μας λούζει κρύος υδρότας όταν τις θέτουν σε μας, ο Θεέ μου, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι όταν ρωτάνε, γιατί απευθύνονται σε μας για να καταλάβουν και να μάθουν. Θέλουμε να εστιάσουμε και να διδάξουμε στα παιδιά μας ότι αυτό που πιστεύουμε είναι αλήθεια και να τους πούμε πώς καταλαβαίνουμε τι είχε αποκαλύψει σε μας ο Θεός. Δεν εστιάζουμε στο τι είναι λάθος από αυτά που οι άλλοι άνθρωποι πιστεύουν, αλλά θέλουμε να διδάξουμε στα παιδιά μας. Να πούμε, αυτό πιστεύουμε, έτσι θέλουμε να κατανοούμε τα πράγματα και δεν έχουν όλοι τις ίδιες πεποιθήσεις με μας. Έτσι όταν αρχίζουμε να διδάσκουμε στα παιδιά μας τι είναι αλήθεια, αρχίζουμε να τα βοηθάμε μαθαίνοντάς τους πώς να σεβαστούν αυτό που πιστεύουν οι άλλοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα με διαφορετική ματιά, ειδικά στην εποχή μας, φίλοι ακρότες. Μαθαίνουμε στα παιδιά μας πώς να σχετίζονται με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές πεπιθήσεις. Αυτό ισχύει και για πολλά άλλα θέματα. Για παράδειγμα, τα παιδιά μας ανακαλύπτουν πως η οικογένειά μας είναι η μόνη οικογένεια στη γειτονιά που εκκλησιάζεται τις Κυριακές. Πώς και δεν πηγαίνουν και οι άλλοι να εκκλησιαστούν? Ή βλέπουν ότι οι άλλοι άνθρωποι πηγαίνουν σε διαφορετικές εκκλησίες από τη δική μας και έχουν απορία γι' αυτό. Εννοεί διαφορετικές ομολογίες εδώ. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτές τις ευκαιρίες για να διδάξουμε όσα πιστεύουμε, για να διδάξουμε στα παιδιά μας ότι οι άλλοι δεν έχουν τις ίδιες πεποιθήσεις με μας και για να τους πούμε ότι είναι σημαντικό να τους αγαπάμε όλους, να είμαστε ευγενικοί με όλους και να σεβόμαστε όσους ανθρώπους έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις από τις δικές μας, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο πράξη όσα πιστεύουμε πως είναι αληθινά. Ξέρουμε, φίλοι ακροτές, ότι το να καταδικάσουμε λεκτικά και με οργή κάποιες καταστάσεις με τις οποίες διαφωνούμε ως χριστιανοί, δεν κάνουμε καλό έργο, δεν πρόκειται να προκύψει κάτι καλό από αυτό. Μπορεί να είμαστε κάθετοι, να είμαστε αυστηροί στις απόψεις μας, αλλά το κίνητρό μας πρέπει να είναι η αγάπη και επομένως ο σεβασμός και η ευγένεια παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να δεχτούν οι άλλοι να μιλήσουν μαζί μας και ενδεχομένως να επηρεαστούν από μας. Και συνεχίζει ο Φίλιππος Μαμαλάκης. Και το σπουδαιότερο απ' όλα,
θα διδάξουμε τα παιδιά μας με το ίδιο μας το παράδειγμα, με τον τρόπο ζωής μας και με το πώς σχετιζόμαστε μαζί τους. Θα κάνουμε πραγματικότητα την πίστη και τις πεποιθήσεις μας στο σπίτι, θα εστιάσουμε στο πώς θα αγαπήσουμε τα παιδιά μας, στο πώς θα τα γνωρίσουμε, θα τους δώσουμε προσοχή, θα ενδιαφερθούμε για αυτά, θα τους θέσουμε όρια. Και η ζωή μας στο σπίτι θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Εκκλησία. Αυτός είναι ο αληθινός τρόπος να διδάξουμε τα παιδιά μας και να τους δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Είμαστε μια οικογένεια που ζει κοντά στην Εκκλησία και κάνει πραγματικότητα μέσα στο σπίτι όσα υπαγορεύει η πίστη μας. Όσο πιο έγκαιρα μιλήσουμε στα παιδιά μας για θέματα όπως η σεξουαλικότητα, το φύλο, το σώμα τους, οι διαφορές μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών, ο γάμος και οι σχέσεις, τόσο καλύτερα θα είναι καταρτισμένα και θα κατανοούν τι συμβαίνει στα ίδια καθώς μεγαλώνουν και τι συμβαίνει στην Αμερική όπου ζουν. Λίγο πολύ, τα ίδια συμβαίνουν και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Είναι σημαντικό να τα ακούσουμε προσεκτικά, ακόμα και όταν μας ρωτάνε. Είναι σημαντικό να ακούμε προσεκτικά ποια είναι στα αλήθεια η ερώτησή τους. Γιατί άραγε ρωτούν? Μπορούμε και να τα ρωτήσουμε εμείς. Για ποιο λόγο το ρωτάς αυτό? Είδες ή άκουσες κάτι? Πες μου, τι είναι αυτό που σε προβληματίζει? Τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά ίσως να διστάζουν να μοιραστούν τα συναισθήματα και τις επιθυμίες τους, να πούν τι είναι αυτό που τους ελκύει. Ίσως να ρωτούν επειδή είδαν κάποιον στο σχολείο να παρενοχλείται από τους υπόλοιπους και αυτό να τα πλήγωσε. Θα πρέπει να περιμένουμε πως τα παιδιά μας, όπως όλα τα παιδιά, θα εκφράσουν τις επιθυμίες τους και τη σεξουαλικότητά τους κατά την εφηβεία. Θέλουμε λοιπόν να τα βοηθήσουμε, προτού συμβεί αυτό που είναι απολύτως φυσιολογικό, ώστε όχι μόνο να κατανοήσουν τι συμβαίνει, αλλά και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σωστά στις σχέσεις τους και στη ζωή τους. Καθώς μαθαίνουν πώς να προοδεύουν ως αληθινοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, η διδασκαλία μας για το πώς θα συμπεριφέρονται στους άλλους γίνεται πιο ουσιαστική και αληθινή. Όταν τα παιδιά ξεκαθαρίσουν μέσα τους τις δικές τους τάσεις, τις δικές τους ορμές και επιθυμίες και μάθουν να αναπτύσσονται στις δικές τους υγιείς προσωπικές σχέσεις, θα μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους. Για να απαντήσω λοιπόν στην ερώτησή σας, ένα είναι σημαντικό. Το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας και πώς φυτεύουμε μέσα τους το σπόρο για να αναπτύξουν σχέση με τον Χριστό και τη Βασιλεία Του, την Εκκλησία. Τούτο είναι ο θεμέλιος λίθος για να μπορέσει ένας χριστιανός να δώσει απάντηση σε ερωτήματα που σχετίζονται με τους ομοφιλόφιλους, το γάμο των ομοφιλοφίλων ή για να απαντήσει σε σχόλια του τύπου «Αν δεν υποστηρίζεις το γάμο των ομοφιλοφίλων είσαι μυσαλόδοξος». Το καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο λέει εδώ ο Φίλιππος Μαμαλάκης, φίλοι ακροατές, όταν λέμε ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία. Η λέξη αυτή αφορά τους χριστιανούς. Για τους μη χριστιανούς η αμαρτία, η συγκεκριμένη ή οποιαδήποτε άλλη, δεν έχει καμία σημασία. Οι άνθρωποι κρίνουν από μόνοι τους τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δεν χρησιμοποιούν καν τη λέξη αμαρτία, γιατί η λέξη αυτή είναι μια θεολογική λέξη και αφορά εμάς τους χριστιανούς. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει στον Χριστό, δεν έχει καμία σημασία αν η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία ή όχι. Και συνεχίζει ο Φίλιππος Μαμαλάκης, τα παιδιά μας ενδέχεται να μας ρωτήσουν, επηρεασμένα από αυτά που έχουν κατά καιρούς ακούσει, είμαστε υπέρ ή κατά των ομοφιλόφιλων? Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε κατά κανενός ανθρώπου. Δεν είμαστε αντί ομοφιλοφιλικοί, διότι για μας τους Ορθοδόξους, οι γκέοι δεν είναι κατηγορία ανθρώπων, όπως είπαμε στην αρχή. Δεν μπορεί να υπάρχει κατηγορία ανθρώπων, φωνιάδες, ψεύτες, υποκριτές, κουτσομπόλιδες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, φίλοι ακροατές. Εν τούτης, πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας αυτοπροσδιορίζονται ως γκέοι. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως χριστιανοί για όσα λέμε. Αν πούμε ότι είμαστε αντί-γκέοι, θα μας πούν ότι είμαστε εναντίον των ανθρώπων γενικότερα, πράγμα που δεν ισχύει. Δεν είμαστε λοιπόν εναντίον ανθρώπων, φίλοι ακροατές, είμαστε εναντίον συγκεκριμένης αμαρτίας κάθε φορά. Δημοσιογράφος.
και τι μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά όπως η μεσαία κόρη μου, που πολύ εύκολα μπορεί να δουν κάτι στο σχολείο ή στην τηλεόραση, αλλά δεν μιλάνε ποτέ γι' αυτό, αλλά η σκέψη στριφογυρίζει συνεχώς στο μυαλό τους. Θα περιμένουμε μήπως μας ρωτήσουν ή θα πρέπει εμείς πρώτα να ξεκινήσουμε μια τέτοιου είδους συζήτηση? Μαμαλάκης, πιστεύω πως πρέπει να είμαστε πραγματικά ευαίσθητοι και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των παιδιών μας. Αν δηλαδή είμαστε αληθινά κοντά τους, δίνουμε προσοχή σε όσα μας λένε και ανταποκρινόμαστε κάθε φορά που μας έχουν ανάγκη, με λίγα λόγια ζούμε μαζί τους. Η ίδια η ζωή θα δώσει ευκαιρίες για να αναπτύξουμε τέτοια θέματα συζήτησης μαζί τους. Κάτι που θα δούμε στην τηλεόραση, μία είδηση, ένα γεγονός, όλα αυτά αποτελούν ευκαιρίες και αφορμές για συζήτηση. Ακόμη για παράδειγμα, δεν πιστεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε είναι η ευκαιρία να πούμε στα παιδιά μας σε τι πιστεύουμε. Ή ίσως ακούσουμε κάτι να συμβαίνει στο χώρο της πολιτικής και μπορούμε να πούμε εμείς δεν αντιμετωπίζουμε έτσι τα πράγματα. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες απλά για να δηλώσουμε κάτι. Αλλά έχετε δίκιο. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Μπορείτε να ρωτήσετε την κόρη σας: «Εσύ τι νομίζεις για αυτό το θέμα?» Ίσως να απαντήσει, ίσως όμως και να σηκώσει τους ώμους λέγοντας «Δεν ξέρω». Αν όμως είμαστε κοντά στα παιδιά και η ζωή μας είναι κοντά στην Εκκλησία, τότε μπορούμε να απαντήσουμε σε τέτοιες ερωτήσεις και μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις διάφορες ευκαιρίες για να κάνουμε έστω μια σύντομη κουβέντα μαζί τους. Ως μπαμπάς είμαι επιρρεπής στο κήρυγμα και όλο μιλάω και μιλάω. Είναι όμως πολύ πιο αποτελεσματικό να κάνω απλά μια δήλωση. Εμείς δεν βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Δημοσιογράφος. Τα τελευταία 7 με 8 χρόνια που δουλεύω εδώ στο ραδιόφωνο, έχω συνειδητοποιήσει ότι η Ορθόδοξη κοινότητα, ιδιαίτερα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι καθόλου μα καθόλου ανελαστική, το αντίθετο. Υπάρχουν ποικίλες απόψεις που αφορούν πολυάριθμα ζητήματα. Και για να είμαι ειλικρινής, εκπλήσωμαι όταν βλέπω ότι για πολλά ζητήματα οι απόψεις είναι αντικρουόμενες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία παίρνει θέση στο ζήτημα της ομοφιλοφιλίας και αν ναι, πώς είναι δυνατόν να συνυπάρχουν δύο παρατάξεις στο χώρο της Ορθοδοξίας εδώ στην Αμερική? Εμείς δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Αμερική. Σίγουρα υπάρχουν πολλές απόψεις σε διάφορα θέματα γενικά της χριστιανικής μας ζωής. Εάν κάποιος έχει διαφορετική άποψη από τη δική μας φυλή ακροατές, δεν σημαίνει ότι είναι αιρετικός, εκτός εάν η άποψή του ασφαλώς αφορά την πίστη, το ποιος είναι ο Θεός στον οποίο πιστεύουμε. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα θέματα τα οποία δεν υπακούν σε μία και μοναδική γραμμή. Δεν είμαστε το Κομμουνιστικό Κόμμα που δίνει γραμμή σε όλα τα πράγματα. Ευτυχώς είμαστε πιο ελαστικοί. Για το θέμα της ομοφιλοφιλίας ασφαλώς υπάρχει μία άποψη, μία γνώμη, ότι οπωσδήποτε αποτελεί αμαρτία αφού ο Θεός έφτιαξε τον άντρα και τη γυναίκα για να ενωθούν μεταξύ τους, και επομένως ο γάμος μεταξύ των ομοφιλόφιλων δεν μπορεί να οδηγεί σε ένα τέτοιο σκοπό ένωσης των δύο διαφορετικών. Για να δούμε τι λέει ο Φίλιππος Μαμαλάκης. Θέσατε δύο ερωτήματα ταυτοχρόνως και θα ήθελα να απαντήσω ξεχωριστά το κάθε ένα, ξεκινώντας από το δεύτερο. Πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι στην Ορθόδοξη Εκκλησία να έχουν διαφορετικές απόψεις για ένα ζήτημα? Μα αυτή είναι η ομορφιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κανείς δεν έχει απόλυτο δίκιο. Συναντάμε όλοι το Θεό στη λειτουργία και σπουδάζουμε τη θεολογία και συχνά κάνουμε διαλόγους για το πώς κατανοούμε αυτή την πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν πολλή ομορφιά στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα που βρίσκουμε στην Ορθοδοξία σχετικά με το πώς κατανοούμε τα πράγματα. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε λάθος και να διορθωθούμε. Όταν επιτρέπουμε την ανάπτυξη τέτοιων διαλόγων, αναζητώντας μεγαλύτερη κατανόηση, τούτο μας καθιστά ξεχωριστούς ως Εκκλησία. Τι είναι αληθινό? Πώς κατανοούμε τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής? Πώς κατανοούμε τους πατέρες? Και πώς θα εφαρμόζουμε όλα αυτά ποιμαντικά στη ζωή των ανθρώπων?
κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Αν κοιτάξουμε λίγο προσεκτικότερα, θα δούμε πως η ποικιλομορφία και η διαφορετικότητα δεν κρύβεται σε αυτό που πιστεύουμε πως είναι αληθινό, αλλά στο πως εφαρμόζουμε όλα αυτά ποιμαντικά. Επομένως, είμαστε εκκλησία που διαθέτει μια απίστευτη θεολογική και μυστηριακή ενότητα, αλλά και μια αληθινά ποικιλόμορφη ποιμαντική εφαρμογή που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους ανθρώπους. Εάν πάμε δύο άνθρωποι, φίλοι ακροτές, να εξομολογηθούμε και πούμε ακριβώς το ίδιο αμάρτημα, δεν σημαίνει ότι ο πνευματικός, ο ιερέας, ο εξομολόγος θα μας αντιμετωπίσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως επιβάλλει ένας κανόνας της Εκκλησίας, αλλά θα προσαρμόσει αυτόν τον κανόνα στην προοπτική που έχει ο κάθε ένας από τους δύο εξομολογούμενους. Εάν λέω ψέματα για πρώτη φορά και αν λέω ψέματα για εκατομμυριωστή φορά, είναι τελείως διαφορετικό. Και επομένως θα κρίνει και θα προσαρμόσει τον κανόνα ο πνευματικός στην ποιμαντική ανάγκη που έχει ο καθένας που πάει να εξομολογηθεί. Τούτο είναι σημάδι υγείας, συνεχίζει ο Φίλιππος Μαμαλάκης, διότι η αγάπη εκφράζεται με ποικίλους τρόπους και έχουμε υπέροχη ποιμαντική θεολογία που οδηγεί τους ανθρώπους στην αλήθεια και στη Βασιλεία του Θεού για τη σωτηρία τους. Και επειδή κάθε περίπτωση ανθρώπου είναι διαφορετική, υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους εφαρμόζεται η αλήθεια της Εκκλησίας. Στην Ορθοδοξία αυτό επιτρέπεται και δεν καταδικάζεται. Δεν εναντιονόμαστε μεταξύ μας. Αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Βρισκόμαστε σε κοινωνία αγάπης, καθώς διακρίνουμε πως το Άγιο Πνεύμα μας καθοδηγεί στην Εκκλησία και μας βοηθά να επιβιώσουμε στην Αμερική του σήμερα. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για την ομοφιλοφιλία? Σπουδαία ερώτηση. Διότι, όπως ξέρετε, ο όρος ομοφιλοφιλία είναι σύγχρονος. Όταν προσδιορίζουμε έναν άνθρωπο ως ετεροφιλόφιλο ή ομοφιλόφιλο, δεν σημαίνει ότι με αυτές τις λέξεις τον χαρακτηρίζουμε και στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ορθόδοξη παράδοσή μας. Αν όμως θέλουμε τα παιδιά μας να κατανοήσουν τη θέση της Εκκλησίας για τους ομοφιλόφιλους και το γάμο τους, προτού απαντήσουμε στην ερώτησή τους αυτή, θα ήταν καλύτερο να ρωτήσουμε τα ίδια ποια είναι η άποψή τους για αυτό το θέμα. Η δική τους άποψη θα αποτελέσει το έναυσμα για συζήτηση. Είναι ωραία η τακτική αυτή, γιατί ως γονείς επιθυμούμε αμέσως και με απότομο πολλές φορές τρόπο να πούμε ότι αυτή είναι η άποψή μας και επομένως χωρίς κάποια εξήγηση πρέπει να την αποδεχθείς. Τα παιδιά σήμερα έχουν άλλες απαιτήσεις. Θα εκπλαγείτε όταν ρωτήσετε, λέει ο Φίλιππος Μαμαλάκης στη συνέχεια, το παιδί σας ποια είναι η άποψή του για το συγκεκριμένο θέμα, διότι θα το ακούσετε να λέει και να κατανοεί τα πράγματα με τον τρόπο που η Εκκλησία μας κατανοεί. Ή αντιθέτως θα εκπλαγείτε όταν το ακούσετε να υποστηρίζει τις επικρατούσες απόψεις των ημερών μας. Όμως, το να ακούσετε προσεκτικά το παιδί σας φανερώνει ότι σεβόσαστε την ικανότητά του να σκέφτεται και να προβληματίζεται και εμείς θέλουμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Θα απαντούσα στο παιδί μου ότι εμείς, ως Ορθόδοξοι, ως άνθρωποι αληθινοί, είμαστε πλασμένοι για να αναπτύσσουμε βαθύτατες προσωπικές σχέσεις με το Θεό και με τους άλλους. Είμαστε πλασμένοι να συμμετέχουμε στην κοινωνία της αγάπης της Αγίας Τριάδος εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ίδιος ο Χριστός μας λέει ότι είμαστε πλασμένοι για να είμαστε ενωμένοι μαζί Του, όπως Αυτός είναι ένα με τον Πατέρα. Διότι Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργηθήκαμε, αλλά και ο λόγος για τον οποίο πλαστήκαμε. Η εξέλιξη και η πρόοδός μας ανθεί όταν αναπτύσσουμε αληθινές προσωπικές σχέσεις. Όταν αναφέρω τη φράση «προσωπικές στενές σχέσεις», εννοώ αυτό που ένας πελάτης κάποτε περιέγραφε ως «βλέπεις μέσα μου». Είμαστε δηλαδή πλασμένοι για να μας γνωρίσουν πλήρως οι άνθρωποι, να γνωρίσουν τις καρδιές, τις ψυχές μας, και όχι μόνο να μας γνωρίσουν, αλλά και να μας αγαπήσουν. Είμαστε πλασμένοι ακριβώς γι' αυτό, το προσμένουμε με λαχτάρα. Είμαστε δημιουργημένοι να αναζητούμε ακριβώς αυτό που θέλουν και τα παιδιά, να μας γνωρίσουν και να μας αγαπήσουν στο ακέραιο. Ο άνθρωπος αναπτύσσεται όταν έχει στενές σχέσεις όπου τον γνωρίζουν, αλλά και γνωρίζει τους άλλους, αγαπά αλλά και αγαπιέται. Γνωρίζουμε ποιοι στα αλήθεια είμαστε,
γνωρίζουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τους άλλους και τον κόσμο γύρω μας όταν σχετιζόμαστε με τους άλλους μέσα από τις σχέσεις λοιπόν. Οι άνθρωποι ανταποκρίνονται, μας δίνουν και αυτή αγάπη, μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες και τα βιώματά τους και εμείς μοιραζόμαστε με αυτούς τις δικές μας εμπειρίες. Είμαστε όντα σχεσιακά, πλασμένοι κατ' εικόνα ενός Θεού σχεσιακού. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ένα. Οι στενές προσωπικές σχέσεις παίζουν κέριο ρόλο για το πρόσωπό μας και την ανάπτυξή μας. Οι υγιείς σχέσεις είναι σχέσεις όπου γνωρίζουμε ανθρώπους και τους επιτρέπουμε να μας γνωρίσουν, όπου τους αγαπάμε αλλά και δεχόμαστε την αγάπη τους. Γινόμαστε άνθρωποι αληθινοί όταν αναπτύσσουμε προσωπική σχέση με τους άλλους και με το Θεό. Χρειαζόμαστε την οικειότητα για να καρποφορήσουν οι σχέσεις, αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητο να κάνουμε έρωτα για να αποκτήσουμε προσωπική επαφή. Είμαστε πλασμένοι όχι μόνο για να μας γνωρίζουν, αλλά και για να αγαπάμε. Η προσωπικότητά μας αναπτύσσεται όχι μόνο όταν μας γνωρίζουν, αλλά και όταν μας αγαπούν. Χρειάζεται να κατανοήσουμε λοιπόν ότι η αγάπη είναι κάτι βαθύτερο και πιο έντονο από την επιθυμία. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο από τη στοργή ή την έλξη. Η αγάπη είναι εντονότερη από την επιθυμία. Ραδιόφωνο της Πυραγής Εκκλησίας και ομιλήματα, η εκπομπή που ακούτε, να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Μιλώντας στα παιδιά για την ομοφιλοφιλία, ένα κείμενο του Φίλιππου Μαμαλάκη, μια συνέντευξη μάλλον που έδωσε ο Φίλιππος Μαμαλάκης, ορθόδοξος θεολόγος και ψυχολόγος, σε αμερικανικό εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο πώς μιλάμε στα παιδιά μας για τέτοιου είδους θέματα. Δεν δίνει εύκολες απαντήσεις ο Φίλιππος Μαμαλάκης. Γι' αυτό και οι απαντήσεις του έχουν αξία. Γιατί διαφορετικά, αν κατεβάζαμε από το μυαλό μας έτοιμες απαντήσεις, δεν θα χρειαζόμασταν καμία ιδιαίτερη συμβουλή. Τα παιδιά όμως είναι, ειδικά στις μέρες μας, απαιτητικά και πρέπει να μάθουμε να τους μιλάμε
έτσι ώστε να καταλαβαίνουν βαθύτερα τα πράγματα όσο τους επιτρέπει η ηλικία τους βεβαίως. Βέβαια η συνέντευξη λίγο ξεφεύγει, όπως θα δούμε στη συνέχεια και στην αυριανή μας εκπομπή, ευτυχώς ξεφεύγει, και ο Φίλιππος Μαμαλάκης ξεφεύγει εντός εισαγωγικών. Μιλάει για την εν Χριστώ σχέση, τον Ορθόδοξο, τον Χριστιανικό γάμο, και γι' αυτό ειδικά αυτή η συνέντευξη είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας. Η αγάπη λοιπόν είναι εντονότερη από την επιθυμία. Αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί κινητήριος μοχλός του σημερινού ανθρώπου είναι η επιθυμία. Κάνω αυτό που θέλω. Με οδηγεί η καρδιά μου τάχα. Αλλά η αγάπη είναι πολύ πιο έντονη κατάσταση υπαρξιακή από την επιθυμία. Δημοσιογράφος. Εγώ θα επανέλθω στην ιδέα της ομοφιλοφιλίας ως σύγχρονο φαινόμενο και στο γεγονός ότι η Εκκλησία δεν αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με βάση το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Μπορεί αυτό να ακούγεται υπέροχο και να το καταλαβαίνω, όμως η 12χρονη κόρη μου θα επιμείνει στην ερώτηση. Κι όμως πρόκειται για ένα υπαρκτό φαινόμενο. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που είναι ομοφιλόφιλοι και θέλω να ξέρω, η Εκκλησία στρέφεται εναντίον των ομοφιλόφιλων? Είναι αποδεκτό από την Εκκλησία να είσαι ομοφιλόφιλος ή αυτό αποτελεί πρόβλημα? Εδώ είπαμε την απάντηση, την ξέρουμε όλοι, αλλά το θέμα είναι, ξαναλέμε, πώς το λες αυτό στο παιδί, έτσι ώστε να καταλάβει κάτι περισσότερο και να μην έχει απλά μια έτοιμη απάντηση, την οποία ενδέχεται μάλιστα να μην δεχθεί. Μαμαλάκης, σας υπενθυμίζω ότι η δουλειά μας ως πατέρες που είμαστε είναι να βοηθάμε τα παιδιά μας πώς να δουν, πώς να αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Η απάντηση που θα έδινα στην κόρη μου είναι η εξής. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν έλξη και επιθυμούν άτομα του ίδιου φύλου. Τούτο είναι μια πραγματικότητα, ένα γεγονός εδώ και πολλά χρόνια. Η ομοφιλοφιλία είναι γεγονός, όμως το να θέλω να προσδιορίζω τον εαυτό μου σύμφωνα με τις επιθυμίες μου, τούτο είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Όταν προσδιορίζεις ποιος είσαι σύμφωνα με τις επιθυμίες σου, περιορίζεις ποιος στα αλήθεια είσαι και ποιος είναι ο προορισμός σου. Είμαι πρόσωπο και έχω ένα σωρό επιθυμίες που αλλάζουν και μεταμορφώνονται. Όταν μιλάμε για προσωπικές σχέσεις, χρειάζεται να ξέρω τι θα κάνω με αυτές τις επιθυμίες, έτσι ώστε να αναπτύξω την αληθινή και ουσιαστική σχέση για την οποία είμαι πλασμένος. Θα διόρθωνα λοιπόν την κόρη μου λέγοντάς της, όταν κάποιος αποκαλεί τον εαυτό του ομοφιλόφιλο, αυτό σημαίνει ότι κάποιος του είπε ότι είναι ομοφιλόφιλος. Κάποιος του έμαθε ότι όταν νιώθεις επιθυμία για άτομα του ίδιου φύλου είσαι ομοφιλόφιλος, ενώ όταν νιώθεις έλξη για άτομα του άλλου φύλου τότε είσαι ετεροφιλόφιλος. Τούτο όμως δεν είναι αλήθεια. Έχεις όνομα. Όπως και εγώ. Με λένε Φίλιππο. Καλούμε να μεταμορφωθώ, να αλλάξω τη ζωή μου μέσα από την προσωπική σχέση που θα αναπτύξω με τον Χριστό, και καθώς εγώ μεταμορφώνομαι, μεταμορφώνονται και οι επιθυμίες μου. Αν δώσω έμφαση στην ικανοποίηση των επιθυμιών μου μόνο, τότε θα υποβαθμίσω τις σχέσεις μου. Αυτό που είναι αληθινά ενδιαφέρον είναι η αλλαγή των επιθυμιών μου. Όταν δίνω έμφαση στις επιθυμίες μου και στηρίζομαι σε αυτές, τότε τις κάνω ακόμα πιο έντονες. Όταν στρέφομαι προς την αγάπη και την αρετή, η δύναμη και η επιρροή που έχουν οι επιθυμίες επάνω μου εξασθενούν. Μην ξεχνάμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, ότι οι επιθυμίες χρειάζονται να μεταμορφωθούν, να γίνουν εν Χριστώ επιθυμίες, να φτάσουμε δηλαδή στην αγάπη. Και επομένως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει και είναι ας πούμε φυσιολογικός, ετεροφιλόφιλος, ούτε αυτό σώζεται. Δεν είναι σώος, δεν είναι ολοκληρωμένος, δεν φτάνει στην αγιότητα, γιατί δεν παντρεύεται εν Χριστώ, μπορεί να μην οδηγείται καν στο γάμο ή κάνει πολιτικό γάμο, και όταν συνειδητά αποκόπτεται λοιπόν από τον Χριστό και την Εκκλησία στο θέμα αυτό του γάμου, τις σχέσεις με το άλλο φύλο,
τότε τι κερδίζει? Όλα λοιπόν μπορούν να μεταμορφωθούν μόνο εν Χριστώ. Αυτό είναι το σημαντικό, είναι το δύσκολο, είναι το πολύ γοητευτικό όμως που κάνει τη ζωή μας εντελώς διαφορετική, όπως βλέπουμε στις ζωές των Αγίων να σημαίνει αυτό. Και συνεχίζω, λέει ο Φίλιππος Μαμαλάκης, λέγοντας την κόρη μου, στην Εκκλησία αναγνωρίζουμε ότι δεν σε καθορίζουν οι επιθυμίες σου. Ο όρος ομοφιλόφιλος άρχισε να χρησιμοποιείται στη δεκαετία του 1960 και μάλιστα ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε στην ιατρική για να ορίσει τις άσχημες ή καταστρεπτικές συμπεριφορές προς άτομα του ιδίου φύλου σε αντίθεση με την ετεροφιλόφιλη συμπεριφορά. Αργότερα, η ετεροφιλόφιλη συμπεριφορά έγινε συνώνυμη της λέξης φυσιολογικός, ενώ η λέξη ομοφιλόφιλος έλαβε χρειά αρνητική. Αυτό όμως είναι σύγχρονο φαινόμενο. Άκουσέ με προσεκτικά. Η Εκκλησία σε κατανοεί ως πρόσωπο. Είσαι θηλυκό και καλείσαι να γίνεις γυναίκα που θα σχετίζεται με τον Χριστό και τους άλλους ανθρώπους. Και θα παρατηρήσεις ότι όσο αναζητάς τη δικαιοσύνη και θέλεις να πράττεις το σωστό και το αληθινό, δεν θα σε χειραγωγούν οι επιθυμίες σου, αλλά η συμπεριφορά σου θα καθορίζεται από την αγάπη. Και πάλι θα ήθελα να πω στο παιδί μου πως όταν επιθυμεί κάποιον, τούτο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τον αγαπά. Η αγάπη είναι κάτι διαφορετικό από το να νιώθεις όμορφα για κάποιον. Επομένως, όχι μόνο δεν προσδιορίζουμε τον εαυτό μας σύμφωνα με τις επιθυμίες μας και ό,τι μας ελκύει, αλλά δεν δίνουμε καθόλου σημασία σε αυτά. Εστιάζουμε την προσοχή μας στην αγάπη, στο τι πράγματι είναι η αγάπη. Δημοσιογράφος. Ωραία. Θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο στη διάκριση μεταξύ αγάπης και επιθυμίας. Αν η αγάπη δεν αποτελεί μέρος της επιθυμίας, τότε τι είναι και με ποιο τρόπο είναι βαθύτερη από την επιθυμία? Μαμαλάκης. Αν οι κόρες σας είναι όπως οι δικές μου, είναι σίγουρο πως θα ερωτευθούν, θα νιώσουν όλα αυτά τα συναισθήματα που νιώθουν όλοι οι έφηβοι. Θα ήθελα λοιπόν να τους πω ότι η αληθινή αγάπη είναι όταν ο άλλος σε φροντίζει, σε σέβεται, δεν σε χρησιμοποιεί ούτε προτάσει τον εγωισμό του. Όταν χρησιμοποιείς κάποιον ή συμπεριφέρεσαι εγωιστικά στις προσωπικές σχέσεις, αυτό προξενεί πόνο. Είναι εύκολο να νιώσει κανείς πληγωμένος, να νιώσει ότι τον χρησιμοποιούν, τον χειραγωγούν ή ότι δεν τον σέβονται, όταν δεν υπάρχει η αληθινή και χωρίς εγωισμό φροντίδα από τον άλλο. Είμαστε πλασμένοι για να αναπτύσσουμε σχέσεις όπου ο άλλος θα νοιάζεται πραγματικά για μας και θα μας σέβεται και δεν θα στρέφεται εγωιστικά γύρω από τον εαυτό του. Όταν ο άλλος μας πλησιάζει εγωιστικά, το νιώθουμε. Οι ορμές, οι επιθυμίες και η έλξη μπορούν να καταστρέψουν τις σχέσεις των παιδιών σας, διότι απλά δεν καλλιεργούν την αγάπη. Οι επιθυμίες θα πρέπει να τίθενται υπό έλεγχο, γιατί όταν μέσα στη σχέση προσπαθείς να πάρεις αυτό που θέλεις, όταν το θέλεις, καταστρέφεται η οικειότητα και η τρυφερότητα, διότι λειτουργούμε εγωιστικά, αγνοώντας τον άλλο. Οι επιθυμίες και οι έλξεις που νιώθουμε χρειάζεται να μεταμορφωθούν μέσα σε θυσιαστικές σχέσεις. Αν κάποιος σε αγαπά, δεν θα προσπαθήσει να επιβάλλει τις επιθυμίες και τα θέλα του σε σένα, αλλά θα επιλέξει να θυσιάσει τις επιθυμίες και τις ορμές του ως πράξη που δεν κρύβει μέσα της εγωισμό, διότι αυτό ακριβώς είναι η αγάπη, θυσιαστική αυτοπροσφορά. Όταν αγαπάς ή νοιάζεσαι για κάποιον, υποφέρεις για αυτόν. Οι αληθινοί φίλοι είναι αυτοί που βρίσκονται κοντά μας ακόμα και όταν τους είναι δύσκολο να κάνουν κάτι τέτοιο. Θυσιάζονται για μας. Οι γονείς οι οποίοι πραγματικά αγαπούν είναι αυτοί που αγωνίζονται να ζούμε εμείς καλά. Οι αληθινές σχέσεις είναι αυτές όπου οι άλλοι θυσιάζονται για μας. Ελέγχουν τον εαυτό τους όταν θυμώνουν, βλέπουν ένα σόου στην τηλεόραση που δεν τους αρέσει μόνο και μόνο επειδή είναι σημαντικό για σένα, σου δίνουν το φαγητό τους ακόμα και αν πεινάνε. Αυτό είναι αγάπη. Και όχι να πεις στον άλλο «πεινάω και θέλω να φάω, τι κρίμα που εσύ ξέχασες να πάρεις φαγητό μαζί σου, δεν μπορώ να σου δώσω από το δικό μου». Αγάπη είναι να μοιραστούν το φαγητό τους μαζί σου ακόμα και αν πεινούν. Και φυσικά έτσι γνωρίζουμε ποιοι είναι οι αληθινοί μας φίλοι, διότι θυσιάζουν τις επιθυμίες και τις διαθέσεις τους από σεβασμό προς εμάς. Η φύση της αληθινής αγάπης κρύβει μέσα της τη θυσία, το σταυρό. Τα αδέλφια, οι φίλοι, οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά, ό,τι εγκαταλείπουμε για χάρη του άλλου εκφράζει την αγάπη μας και είναι δύσκολο μεν, αλλά με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι, έχοντας ανθρώπους που τους αγαπάμε τόσο, ώστε για χάρη τους αντέχουμε ακόμα και να υποφέρουμε. Τους επισκεπτόμαστε στο νοσοκομείο, αγωνιζόμαστε για να τους βοηθήσουμε στο σχολείο, μοιραζόμαστε το χώρο μας και τα πράγματά μας μαζί τους.
Είμαστε πλασμένοι για να αναπτύσσουμε στενές και προσωπικές σχέσεις, χωρίς εγωισμούς, γεμάτες φροντίδα, αγάπη και σεβασμό, όπου οι άλλοι ενδιαφέρονται πραγματικά για μας και μας σέβονται ως πρόσωπα. Καλούμαστε να αναπτύξουμε τη σχέση με το Θεό, ο οποίος μας αποκαλύπτει ότι η αγάπη είναι θυσιαστική, είναι σταυρός. Ο Θεός προσφέρει τον εαυτό Του σε εμάς ολοκληρωτικά, θυσιαστικά, έγινε άνθρωπος, έγινε ένας από εμάς και σταυρώθηκε για χάρη μας. Αυτό είναι η αγάπη. Η αγάπη, ο θυσιαστικός αυτός σεβασμός και η φροντίδα βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε υγιούς προσωπικής σχέσης. Ο Χριστός είναι το επίκεντρο της ζωής μας. Θέλω η κόρη μου να γνωρίζει ότι οι υγιείς προσωπικές σχέσεις απαιτούν αγάπη χωρίς εγωισμό και ο Χριστός είναι ο δρόμος που οδηγεί σε αυτού του είδους την αγάπη. Η σχέση μας με τον Χριστό είναι αυτή που κρατά όλες τις σχέσεις στο δρόμο της αγάπης και τις βοηθά να αναπτυχθούν υγιώς. Όμως, στο σύγχρονο κόσμο μας κυριαρχεί ένα ισχυρό μήνυμα. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε προσωπικές και στενές σχέσεις με κάποιον, τότε σίγουρα θα πρέπει να έχουμε σεξουαλικές σχέσεις μαζί του. Αυτού του είδους η αγάπη σημαίνει με ελκύει σεξουαλικά και σε θέλω. Και αναπτύσσω οικειότητα σημαίνει θα έχουμε σωματική επαφή. Θα ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. Κι όμως, αυτή η ικανοποίηση των επιθυμιών ενδέχεται να καταστρέψει την υγιή προσωπική επαφή. Σκεφτείτε πόσες σχέσεις έχουμε με ανθρώπους οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν προσωπικές, αλλά δεν περιλαμβάνεται σε αυτές η σεξουαλική επιθυμία. Αναφέρω ενδεικτικά τις καλές σχέσεις γονέων παιδιών, τις αδελφικές σχέσεις, τη σχέση με τους στενούς μας φίλους, τον πνευματικό μας πατέρα, θείους και θείες, το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, ακόμα και τον εκπαιδευτή μας. Όσο πιο στενές γίνονται οι σχέσεις αυτές, τόσο περισσότερο επιτρέπουμε στους ανθρώπους να μάθουν ποιοι είμαστε. Και όσο περισσότερο τους γνωρίζουμε, τόσο καλύτεροι άνθρωποι γινόμαστε. Είναι σημαντικό να διακρίνουμε την αγάπη από την επιθυμία. Είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε την οικειότητα, την οποία έχουμε ανάγκη, από το σεξ. Διότι όλα αυτά στις μέρες μας είναι συγκεχημένα. Και εγώ θέλω η κόρη μου να ξέρει πως υπάρχει σύγχυση μεταξύ οικειότητας και σεξ. Υπάρχει και σύγχυση σχετικά με το σεξ, διότι το σεξ είναι κάτι περισσότερο από βιολογική ανάγκη. Είναι κάτι περισσότερο από απλή έλξη και επιθυμία. Εδώ όμως πρέπει να σταματήσουμε. Ψυχής Ρώμη Τεύχος 15, μιλώντας στα παιδιά για την ομοφιλοφιλία. Η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, δεν ολοκληρώνει τον άνθρωπο, δεν τον οδηγεί στο Χριστό. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν παντρεύει τους ομοφιλόφιλους. Αντίθετα, ο γάμος μεταξύ άνδρα και γυναίκας οδηγεί στην εν Χριστώ τελείωση, που προϋποθέσει βέβαια, όχι μαγικά. Το θέμα είναι πώς μιλάμε, ειδικά στη σημερινή εποχή, για την ομοφιλοφιλία στα παιδιά μας και όχι μόνο, γιατί τα πάντα παρεξηγούνται, θεωρούμαστε και μυσαλόδοξοι από πάνω. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο συνέντευξη στην αυριανή μας εκπομπή. Να είστε καλά, καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Χαράλαμπου Άνδραλη, νεομάρτυρες της Ορθοδοξίας στον 20ο και 21ο αιώνα. Ένα βιβλίο για